κίνηση η οποία γίνεται σήμερα, δηλαδή η παράδοση των κλειδιών της εστίασης, είναι συμβολική κίνηση και ο συμβολισμός είναι ότι οι επιχειρήσεις εστίασης, καφ εστίασης μάλλον, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά τους έξοδα, διότι μπορεί να είναι κλειστά, μπορεί το κράτος να καλύπτει το μισθολογικό κόστος και τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά πέρα αυτών τρέχουν άλλα έξοδα τα οποία με τις επιστρεπτές δεν καλύπτονται. Και θα είναι ακόμα δυσκολότεροι όταν έρθει επιτέλους εκείνη τη στιγμή να ανοίξουν τα μαγαζιά, διότι θα έχουν συσσωρευτεί πολλά χρέη τα οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να καλυφθούν. Η κίνηση αυτή είναι μια εντελώς συμβολική. Στοχεύει το να αφυπνίσει την πολιτεία, μήπως και πάρει επιτέλους κάποιο σοβαρό μέτρο. Και κοιτάξτε λίγο και εμάς την εστίαση. Ένα κλάδο ο οποίος είναι από τους πιο δυνατούς κλάδους στην Ελλάδα. Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει δείξει ότι δεν δείχνει τη δέουσα προσοχή. Μια συμβολική διαμαρτυρία, να δώσουμε τα κλειδιά. Φυσικά και δεν θέλουμε να τα πάρει ο κ. Γεωργιάδης στα μαγαζιά μας, γιατί αυτός μάλλον θα τα πουλήσει όπως τα πουλάει όλα. Είναι εντελώς συμβολική. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κατεβούμε στους δρόμους. Όλοι έχουμε ζημιωθεί από αυτή την κατάσταση. Όλοι παλεύουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Ξέρω ότι είμαστε ζημιωμένοι όλοι μας και όλοι μαζί μπορούμε να προσπαθήσουμε να βγούμε από αυτό. Με τη σημερινή στάση και μάζοξη των κλειδιών και αποστολή αυτών προς το Μέγαρο Μαξίμου, τα καταστήματα της εστίασης δείχνουν τον προβληματισμό τους και ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζουν να είμαστε κλειστά, δεν υπάρχει κάποιο πλάνο πότε θα ανοίξουμε και συσσωρεύονται μόνο τα χρέη. Όλο αυτό είναι ένα πολύ κακό μείγμα και δεδομένου ότι έχουμε και μια περιοχή νερά, που έχουμε προβλήματα και με τη κτηματική υπηρεσία, με όλα αυτά που γίνεται, καταλαβαίνετε ότι η σημερινή μέρα έχει πολλούς συμβολισμούς για καταστήματα εστίασης Ιεράπετρας και ζητάμε να δοθεί ένα τέλος και να υπάρχει και ένα πλάνο για την επόμενη μέρα.